Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα. Τέσσερις οικισμοί εκενώνονται. Μαρκάτη, Σιντερίνα, Δημολάκη και Άγιος Κωνσταντίνος. Κοντά στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα αγνοείται, σύμφωνα με όσα δηλώνει στον Sky ο δήμαρχος Λαβρεωτικής. Καμία καρδιά σπίτια που βλέπω εγώ πάνω στην κορυφή που είμαστε εδώ πέρα τώρα, που καίγονται και έχουν καταλήψει. Δηλαδή γίνεται εκένωση, δεν υπάρχουν μέσα, με εξαίρεση τη μητέρα του κυρίου. Όπως καταγγέλει μάλιστα, η πυρκαγιά στην πολύπαθη Λαβρεωτική ξεκίνησε από εμπρισμό. Η φωτιά ξεκίνησε από εμπρισμό. Ήταν ένα πεζό άσπρο που έβαλε σε ένα κάδο πορυμάτων και ξέφυγε η φωτιά μετά. Το είδε ο οδηγός του Δήμου. Έχει απλώσει πολύ φωτιά, έχουν καεί σπίτια. Μεγατεύει Σούνιο. Στην περιοχή πνέουν ισχύροι άνεμοι και κατευθύνουν τη φωτιά προς τον Άγιο Κωνσταντίνο και τον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου. Είναι βλέπω εδώ μια πλαγιά που την έχει κάψει όλη και είναι και αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Πολύ μεγάλη, γιατί είμαι στη βορεινή πλευρά, στο βορεινό μέτωπο. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί 71 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν οι δροφόρες των Δήμων. Έχει απλωθεί η φωτιά από την χαμηλή βλάστηση. Έχει προχωρήσει, πάει με κατεύθυνση προς τον Εθνικό Δρυμό. Έχει απλώσει. Προσπαθούν να είναι αέρια μέσα και προσπαθούμε, γιατί ο κύριος στόχος είναι να μην απλωθεί προς τον Εθνικό Δρυμό και έχουμε ύστερα φανεί ανεξέλεκτη κατάσταση. Είναι ισχυρή άνεμη. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά λεωφόρο Κερατέας Λαβρίου από τη γέφυρα Αδάμ.